Θέλω να πάμε να συνομιλήσουμε διαδικτυακά και με τη βοήθεια του Skype, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του Κινάλ, και θέλω να τον καλησπερίσω. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα σας από την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας και φυσικά να απευθύνομαι στους φίλους από την Κρήτη. Το ξέρω ότι έχετε πολλούς δεσμούς με το νησί μας, φίλους, συγγενείς, γνωστούς, κουμπάρους, και πάντα βεβαίως η παρουσία σας σηματοδοτεί πολλά. Ναι, ανησύχησα κιόλας φέτος μήπως οι πτήσεις και τα πλοία δεν ξαναξεκινήσουν και έτσι δεν μπορέσω να έρθω, γιατί όπως ξέρετε έρχομαι κάθε χρόνο, αλλά νομίζω ότι όλα θα πάρουν το δρόμο τους και νομίζω ότι είναι σημαντική και η ανακοίνωση της του προηγουμένως, και ελπίζω και ο τουρισμός να λειτουργήσει, γιατί ξέρω τι σημαντικός είναι για το νησί όπως και ο πρωτογενής τομέας. Εγώ θα ήθελα βέβαια, κύριε Χριστίδη, να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας με ένα πρώτο σχόλιο, γιατί βρισκόμαστε σιγά σιγά στη μετα-COVID εποχή, μετα-κορονοϊού εποχή, σε μια περίοδο που προσπαθείτε, επιχειρείτε έτσι μια γενικότερη οικονομική επιχειρηματική ανασυγκρότηση της χώρας και δει στην Κρήτη. Γνωρίζετε ότι ούτως ή άλλως η Κρήτη και η Κρητική βασίζονται στην μεγάλη τουριστική βιομηχανία και όχι μόνο. Δεν ξέρω βέβαια εάν αισιοδοξείτε εσείς μελλοντικά για το κομμάτι του τουρισμού και αν κρίνετε βεβαίως ότι τα μέτρα τελικά που πάρθηκαν όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι τα ιδανικά, έτσι ώστε να προστατευτούμε, γιατί πάνω απ' όλα τελικά και η ασφάλεια και των επισκεπτών αλλά και των τόπιων είναι αυτό που προέχει. Κύριε Κουμαντάκη, νομίζω ότι πιάνετε την ουσία του ζητήματος. Και προφανώς δεν θα μπορούσε κανένας ο οποίος έχει δημόσιο λόγο να πει ότι θα περίμενε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας και πόσο μάλλον η Κρήτη να έχει τον ίδιο τουρισμό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ, βλέπετε τι έχουμε ακόμα και με τις πτήσεις οι οποίες είναι πρόσφατες, σαν αυτή η οποία ήρθε από το Κατάρ. Επομένως πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε δεχτεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, το οποίο δεν πρέπει να είναι τελειωτικό, παλεύοντας να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα η οποία δεν μπορεί να είναι ποτέ όπως πριν. Ο COVID είναι ακόμα εδώ και θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Πού είναι το πρόβλημα τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε μέτρα για ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο υγείας, αλλά έριξε το βάρος στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρετε ότι κοστίζει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι μπορεί να ανοίξει τα ταξίδια, ο τουρισμός από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο προς την Ελλάδα, δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο με ένα τρόπο. Τεστ, τεστ, τεστ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προστατευθεί ο Έλληνας, ο Κρητικός, κάθε πολίτης αυτής της χώρας, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Επομένως πρέπει πολύ άμεσα να πάρουμε μέτρα προστασίας και αυτό να καλύπτουν οποιοδήποτε έρχεται από το εξωτερικό. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν και μέτρα οικονομικά για να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες θα αναγκαστούν να κάνουν αυτά τα τεστ. Αλλιώς είναι λογικό, δυστυχώς, έχοντας χτυπηθεί από την κρίση και της οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια και της πανδημίας τώρα, να μην μπορούν να πάρουν τα μέτρα προστασίας που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Άρα, εδώ και τώρα, το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Υγείας οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ενισχύσει το Υπουργείο Οικονομίας όλες τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες, που το έχουν ανάγκη για να προστατεύσουν και τους Έλληνες πολίτες και τους τουρίστες. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Κύριε Χριστίδη, θέλω το σχολείο σας, γιατί ακούσαμε και τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος τελικά, με φόντο την οικονομική στήριξη της χώρας και το πακέτο των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ, έκανε λόγο για αυξημένη εποπτεία. Και τελικά αυτό που διαρωτά το κόσμος, μπαίνουμε σε ένα πέμπτο μνημόνιο τελικά, ή θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της οικογένειας που προτάσει ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια να στηρίξει τα κράτη χωρίς να επιζητήσει να πάρει πίσω κάτι? Να το πω έτσι απλά. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 750 δισεκατομμύρια προς τα κράτη-μέλη και ειδικά αναφέρομαι στα 500 από αυτά τα οποία θα γίνουν με μεταβιβάσεις, χωρίς νέους δανεισμούς. Δεν χωράνε νέοι δανεισμοί, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο Ευρωπαϊκός Νότος σε νέους δανεισμούς. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ισπανία, ούτε η Ιταλία, ούτε η Πορτογαλία μπορούν να ανταποκριθούν σε νέους δανεισμούς. Επομένως, θα πρέπει
οι πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί των κρατών, πολύ γρήγορα και χωρίς αστερίσκους να προχωρήσουν στην πολιτική απόφαση του πώς αυτά τα χρήματα διανέμονται και πού πάνε. Εμείς έχουμε πει ότι τα χρήματα αυτά προφανώς δεν πρέπει να περιλαμβάνουν νέα μέτρα, δεν πρέπει να συζητάμε καν ζητήματα που αφορούν νέες μειώσεις σε συντάξεις ή μισθούς, και αυτό να έχει να κάνει με την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν να κάνουν με την πράσινη οικονομία και φυσικά με την ψηφιακή Ελλάδα, τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα. Αυτό λοιπόν θέλει σχέδια από την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, δημιουργεί μία επιτροπή, αλλά όσες επιτροπές και να δημιουργήσει, την πολιτική απόφαση πρέπει να την πάρει ο ίδιος. Και μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ποιους θέλει να ενισχύσει και κυρίως με ποιον τρόπο. Γνωρίζετε ότι κανένας από αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στις τράπεζες δεν μπορούν να πάρουν ένα δάνειο και να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους. Τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία είναι πολύ μεγάλα και στην εστίαση και στον τουρισμό, όπως είπαμε προηγουμένως. Άρα χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες προστατεύουν και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές. Θυμίζω ότι με αυτά τα οποία έχει κάνει ο κύριος Βρούτσης και τα οποία το κίνημα αλλαγής έχει στυλιτεύσει από την πρώτη στιγμή, υπάρχει ο κίνδυνος οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να μην μπορούν να πάρουν ταμείο ανεργίας μετά το Σεπτέμβρη και ταυτόχρονα... Υποτίθεται ότι αυτό, κύριε Χριστίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι έχει κατοχυρωθεί. Δεν έχει κατοχυρωθεί. Δεν έχει κατοχυρωθεί. Θα πρέπει να δουλέψουν 50 μεροκάματα, ναι, όταν γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι επί της ουσίας μιλάμε για μια τουριστική περίοδο η οποία θα είναι maximum 2 με 2,5 μήνες. Δηλαδή θα πρέπει να χάσουν ούτε ένα μεροκάματο κατά τη διάρκεια του μήνα για να μπουν σε ταμείο ανεργίας. Και φυσικά μιλάμε και για 1 εκατομμύριο εργαζόμενους οι οποίοι είναι σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και οι οποίοι, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, χρειάζονται τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα προγράμματα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσουν τα χρήματα και όχι σε αμφιβόλου ποιότητας stage, τα οποία τα είδαμε όταν ξανακυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία το 2004-2009 και εγκλώβησαν χιλιάδες συμπολίτες μας σε αντιλήψεις οποίες πρέπει να αφήσουμε οριστικά πίσω μας. Εμπροστοβαρός πρέπει να βάλουμε τα χρήματα τώρα στην πραγματική οικονομία, εκεί που το έχουν ανάγκη. Όχι όλα παρακάλια στις τράπεζες, πραγματικές θεσμικές αλλαγές οι οποίες δημιουργούν προοπτική να εξελιχθεί η παραγωγή της Κρήτης, η παραγωγή κάθε γωνιάς της πατρίδας μας. Δεν ξέρω βέβαια αν και το σας έκανα και προηγουμένως την ερώτηση σχετικά με το υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο ανακοινώθηκε, κύριε Χριστίδη, και επειδή πολλές απορίες και πολλά θολά τοπία υπάρχουν όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ποια είναι η σχετική τοποθέτηση και του κινήματος αλλαγής και αν θα μπορούσε να γίνει λίγο πιο διαλλακτικό και λίγο πιο σαφές. Δηλαδή εδώ οι ξενοδόχοι περισσότεροι αναρωτιούνται μα γιατί πρώτον νωρίτερα να μην ανοίξει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ένα μεγάλο περιφερειακό αεροδρόμιο. Δεύτερον, γιατί μέτρα ασφαλείας εντός των αεροσκαφών και όχι αργότερα, ας πούμε, στα λεωφορεία ή στα ξενοδοχεία. Και γενικότερα παρατηρούμε πολλά οξύμορα σχήματα μέσα σε ένα υγειονομικό μοντέλο, το οποίο ειλικρινά υπήρχε ο χρόνος, αυτό λένε οι πολίτες, υπήρχε ο χρόνος να διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύψει ολιστικά τις ανάγκες ασφάλειας των τουριστών και των επιχειρηματιών και των ντόπιων των κατοίκων. Κύριε Κουμαντάκη, γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, της πανδημίας, το κίνημα αλλαγής είπε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Εκεί που έπρεπε να στηρίξει την επιτροπή του κυρίου Τσιόδρα και έπρεπε να ληφθούν μέτρα προστασίας, το κάναμε. Έτσι λοιπόν και σήμερα θέλω να πω ότι είναι προφανές ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα προστασίας. Αλλά αυτά τα μέτρα προστασίας πρέπει να έχουν ενιαίους κανόνες για όλους τους επιχειρηματίες. Είτε είναι ιδιοκτήτες μιας πολύ μεγάλης επιχείρησης, για παράδειγμα με αεροπλάνα, είτε είναι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης με μικρότερα σκάφη ή με μια μικρή τουριστική επιχείρηση οπουδήποτε στην Κρήτη. Και αυτό, ξέρετε, εύλογα δημιουργεί ερωτήματα στους πολίτες και τους επιχειρηματίες οι οποίοι μας ακούν, διότι φαίνεται ότι σε πολλά πράγματα υπάρχουν ερωτήματα τα οποία δεν απαντώνται πιστικά. Εμείς τι λέμε? Ότι χρειάζεται κρατική ενίσχυση τώρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να εγγυηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εάν δεν υπάρχει ρευστότητα,
και δεν υπάρχουν οι δυνατότητες της επιχειρήσης να πάρουν τα μέτρα προστασίας των ίδιων και των πελατών τους φυσικά, δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και είναι πιθανό τα ξενοδοχεία μας να μετατραπούν σε νοσοκομεία, κάτι το οποίο δεν θέλει κανένας από εμάς. Άρα η κυβέρνηση να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν χωρά πια συζήτηση περί λιτότητας ή σε δημοσιονομικά εμπόδια τα οποία είχαμε άλλες εποχές. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρέπει τα χρήματα να πάνε στην πραγματική οικονομία άμεσα. Κύριε Χριστίδη, θα μου επιτρέψετε να σας πάω βεβαίως και στο κομμάτι του κινήματος αλλαγής. Εσωκομματικές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει ήδη με φόντο βεβαίως το Νοέμβριο του 2021, εκλογή Προέδρου. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι η Φόφη γεννηματά, η πρόεδρος του κινήματος αλλαγή, θα είναι ξανά υποψήφια και βεβαίως απέναντί της, αν μπορώ να το πω, να το χαρακτηρίσω απέναντί της, το βάζω εντός και εκτός εισαγωγικών, και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω πλέον ποιες είναι οι διαδικασίες και ποιο είναι το κλίμα μέσα στο κίνημα αλλαγής, οδεύοντας σε μια ακόμα πιο ολιστική αλλαγή. Κύριε Κομαντάκη, 1,5 χρόνο πριν μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία θα ολοκληρωθεί όταν ήρθε η ώρα της με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Γνωρίζετε τι περιλαμβάνουν τα καταστατικά του κινήματος αλλαγής και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε όλη την χώρα υπάρχουν τηλεδιασκέψεις του κινήματος αλλαγής με συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων και ο στόχος είναι να ξεπεράσουμε την κρίση η οποία έρχεται μπροστά. Έχει ενοχλήσει το κίνημα αλλαγής το τελευταίο χρονικό διάστημα γιατί ακολούθησε μια γραμμή ευθύνης και σοβαρότητας αλλά και ελπίδας για το πώς πρέπει να είναι η κεντροαριστερά, η σοσιαλδημοκρατία στον τόπο μας και γιατί δικαιώνεται η προσπάθεια που έκανε το ΠΑΣΟΚ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με το Βοήθεια στο Σπίτι, με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε στους θεσμούς οι οποίοι σήμερα εγγυώνται τη δημοκρατία μας. Απέναντι σε αυτό βλέπουμε μια νέα δημοκρατία η οποία έχει φύγει από την αυτορύθμιση της αγοράς και έρχεται σε μια λογική η οποία πριν από ένα χρόνο ήταν το απόλυτο κακό για αυτή και λέει πώς θα είναι πιο ισχυρό το κράτος. Και έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβερνούσε 4,5 χρόνια και έχει ξεχάσει ότι δεν έκανε τίποτα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας. Και έφτασε στο σημείο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πήρε το κρασί από φόρο 6% και το έστειλε στο 24%, να βγαίνει και να λέει χθες ότι πρέπει να ξανακατέβει στο 6%, ξεχνώντας ότι το έκανε ο ίδιος. Λοιπόν, εμείς θα τις ανοίξουμε δημοκρατικά τις διαδικασίες μας όταν έρθει η ώρα, όπως το κάνουμε πάντα. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι στην ίδια κατεύθυνση να κάνουμε το κίνημα αλλαγής, τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη που έχει τόσο ανάγκη ο τόπος, ειδικά σε μια περίοδο στην οποία και τα εθνικά μας ζητήματα είναι στην πρώτη γραμμή και ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ, η δημοκρατική παράταξη, το κίνημα αλλαγής έχει έντονα πατριωτικά χαρακτηριστικά και δεν σηκώνουμε και μήγα στο σπαθί μας γύρω από τον τρόπο τον οποίο πρέπει να κινηθούμε. Χωρούν εσωκομματικές έρηδες από εδώ και στο εξής, κύριε Χριστίδη. Και σας κάνω αυτήν την ερώτηση βεβαίως σκεπτόμενος και το παρελθόν του κινήματος αλλαγής έως ότου διαμορφωθεί η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί έως τώρα. Πρόσφατα είχαμε και φωνές όπως αυτές πρώην υπουργών που έκαναν λόγο για διάβλο επικοινωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο και αυτές οι φωνές θα πρέπει να ανήκουν μέσα στο δημοκρατικό τόξο το οποίο αναφέρετε και εσείς προηγουμένως. Θέλω να μου δώσετε έτσι λίγο το στίγμα. Κύριε Κουμαντάκη, πριν από ένα χρόνο πήραμε μία απόφαση συνεδρίου του κινήματος αλλαγής, ναι, ομόφωνη, για αυτόνομη πορεία της παράταξης. Είναι αυτονόητο ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα κάθε στελέχους να εκφράζει στα όργανα, αλλά και δημοσίως αν θέλει, λαμβάνοντας φυσικά και την ευθύνη αυτού που κάνει, την άποψή του για κάτι διαφορετικό. Η απόφαση όμως αυτή αλλάζει μόνο μέσα από την επιλογή του συνεδρίου του κινήματος αλλαγής, το οποίο είναι προγραμματισμένο να γίνει το 2021. Επομένως, υπομονή ως τότε. Αυτή τη στιγμή η αυτόνομη πορεία μας δεν αλλάζει. Δεν μασάμε από δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται εν μέσω κρίσης και οι οποίες πουθενά... Δημοσκοπήσεις, ωστόσο, και συγχωρέστε με που σας διακόπτω για μία ακόμα φορά, φέρουν τη Φόφη γεννηματά μέσα στα δύο δημοφιλέστερα. Εντάξει, πρόσωπα, αυτό... ως πολιτικούς αρχηγούς, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος είναι και το κίνημα αλλαγής να ακολουθήσει τον δρόμο τον οποίο έχει το ισχυρό του χαρτί που είναι η πρόεδρός του και να δούμε τα ποσοστά μας να αυξάνονται. Και είμαι αισιόδοξος ότι η στρατηγική την οποία ακολουθήσαμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα
θα έχει αποτέλεσμα και στην κοινωνία όταν γίνουν οι εκλογές. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει ποιος έλεγε πράγματα τα οποία σήμερα δικαιώνονται σε πολιτικό στρατηγικό επίπεδο. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι το οποίο Παρακαλώ. Έχει να κάνει και με την Τουρκία. Βλέπουμε την προκλητικότητά της. Βλέπουμε το γεγονός ότι εκφράζουν μια σειρά Τούρκων αξιωματούχων τις απόψεις τους. Όλες αυτές οι δηλώσεις θα πρέπει να απαντώνται από την ελληνική μεριά με τρόπο υπεύθυνο και σοβαρό. Θέλω όμως να καταστήσω σαφές ότι για εμάς είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε κίνηση, οποιαδήποτε πράξη που θίγει τα εθνικά συμφέροντα εκ μέρους της Τουρκίας θα πρέπει να βρει από την ελληνική πλευρά την απάντησή της με πράξεις. Είστε ικανοποιημένος από την πολιτική και τη στρατηγική την οποία ουσιαστικά επικαλείται αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Χριστίδη? Κοιτάξτε, είδαμε διάφορες αστοχίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Δηλώσεις για λίγα μέτρα που ήταν εκτός κλίματος. Ζητήματα που αφορούσαν σκάφη της τουρκικής μεριάς, τα οποία υποτίθεται ότι τα πήρε ο αέρας κλπ. Ναι. Δεν θέλω να επεκταθώ για λόγους σοβαρότητας και γιατί αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητώνται σε άλλα φόρα. Η ουσία όμως του θέματος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και συνένεση, αλλά και συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φυσικά ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είναι ο αρμόδιος υπουργός των Εξωτερικών. Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο τον οποίο μας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και για τη συζήτηση την οποία κάναμε. Εγώ θα πω εις το επανειδήν, σίγουρα θα ξανασυναντηθούμε κάποια στιγμή. Πολλά έχουμε να πούμε, πάντα με επίκεντρο βεβαίως και την οικονομία της χώρας, αλλά και το μέλλον του κινήματος αλλαγής. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.